εδώ που διεξάγεται η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής για τον τέταρτο όμιλο. Το Διαβολίτσι υποδέχεται τον Ναυπακτιακό Αστέρα σε μια μάχη για την τέταρτη θέση. Δημητρίου εκτελεί μπάλα στο δεύτερο δοκάρυμα, απευθείας out. Δημητρίου ξανά στο Στραβάκο. Στραβάκος για το μουλιά του, η κάθε με τη μία out. Φοβερή φάση εδώ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηλιόπουλος και Παλόπουλος πάνω από την μπάλα. Ηλιόπουλος εκτελεί μπάλα ψηλά out. Ξανά η μπάλα πίσω στον Πιτσιλή. Ηλιόπουλος με χώρο μπροστά θα επιχειρήσει το shoot. Out και αυτή η προσπάθεια του επιθετικού του Διαβολιτσίου στο 31ο λεπτό. Εκτελείται λοιπόν από τον Βέλη το corner. Στο δεύτερο δοκάρι Μουλιάτο στην κεφαλιά. Απομακρύνει ο Αργυρόπουλος. Δημητρίου. Δημητρίου. Φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σεντράρει. Δημητρίου. Γκολ! 1-0 από τον συνήθι ύποπτο. Ο Ηλιόπουλος δίνει το προβάδισμα στο Διαβολίτσι. Στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Δημητρίου. Έφερε την μπάλα στο δεξί. Ζήγησε τη σέντρα. Και ο Ηλιόπουλος πήδηξε. Κέρδισε την κεφαλιά. Και έδωσε το προβάδισμα λίγο πριν από το ημίχρονο στην ομάδα του. Δεύτερο ημίχρονο στο στάδιο Μελιγαλά. Διαβολίτσι Ναυπακτιακός Αστέρας 1-0. Ελευθερώνει για τον Βέλη. Βέλης με πάρα πολύ χώρο. Έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα περάσει ο Βέλης. Βέλης στην περιοχή. Το σούτ του καταλήγει στα χέρια του Δούρου. Παίζει γρήγορα για τον Μπουκομάνοβιτς. Εκείνος για τον Λίτσο. Ο Λίτσος με χώρο μπροστά του. Μπάλα κοντράρει πάνω στον Καντούτσι. Μπατσής. Από μακριά θα στάρει. Out την μπάλα. Εκτελεί ο Αργυρόπουλος. Μια κεφαλιά εκεί από τον Μπουκομάνοβιτς. Απομακρύνει ο Καρίδης. Μπατσής στην κεφαλιά. Καντούτσις. Δημητρίου θα περάσει. Προβολή, κόκκινη κάρτα στον Δημητρίου από τον Παπαγεωργόπουλο στο 91. Ο διαιτητής της αναμέτρησης ειδοποιεί τον παρατηρητή να καλέσει ασθενοφόρο. Φαίνεται ότι ο Μπατσής δεν μπορεί να συνεχίσει ούτε καν να σηκωθεί. Βλέπετε ότι ο Μπατσής αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του μετά την προβολή του Δημητρίου στο 90-1. Αποχωρεί ο Μπατσής με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο υπό το χειροκρότημα όλων των παρευρισκόμενων στο γήπεδο. Η υγεία είναι αυτή που μετράει πάνω απ' όλα. Τέλος λοιπόν της αναμέτρησης εδώ στο στάδιο Μελιγαλά. Μεγάλη νίκη για το Διαβολίτσι.